Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο αστυνομικός διευθυντής Σάρτας με αφορμή τη σύλληψη δύο δραστών, οι οποίοι εισέβαλαν σε οικείς ηλικιωμένων ατόμων και αφού τις λύστεψαν άσκησαν σωματική βία. Δύο ηλικιωμένα άτομα δέχθηκαν επιθέσεις από δράστες, οι οποίοι εισέβαλαν στις οικίες τους με σκοπό τη ληστεία, όμως στη συνέχεια άσκησαν σωματική βία με αποτέλεσμα τα θύματα να νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, ευτυχώς εκτός κινδύνου. Οι δράστες συνελήφθησαν και το πρωί της Τετάρτης οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Άρτας. Ο αστυνομικός διευθυντής Γιώργος Ντοκομές αναφέρθηκε με δηλώσεις του στα περιστατικά που σημειώθηκαν στην περιοχή. Τα περιστατικά εξελίχθηκαν ως εξής. Κάποιο άτομο σε ένα χωριό της Άρτας μπήκε σε κάποιο σπίτι όπου έμενε μια ηλικιωμένη γυναίκα με προφανή σκοπό την κλοπή. Η γιαγιά όμως τον αντελήφθη και για να μην τον δει έσβησε το φως και χρησιμοποίησε βία εναντίον της. Συγκεκριμένα το πρόσωπό της είναι γεμάτο μόλοπες και έχει κάταγμα στο στέρνο. Η συγκεκριμένη γιαγιά είναι, νοσηλεύεται φυσικά εκτός κινδύνου, ευτυχώς, στο Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας. Από κινητοποίηση που έγινε συνελήφθη ένας ημεταπός αρτινός, ο οποίος και ομολόγησε την πράξη του. Επίσης χθες είχαμε και μία άλλη περίπτωση, η οποία βέβαια μας απασχολούσε από αρκετό καιρό. Κάποιο άτομο, το οποίο όπως προέκυψε είναι αλλοδαπός και το λέω αυτό διότι συνελήφθη, χτυπούσε την πόρτα όπου έμεναν μέσα στην πόλη της Άρτας ηλικιωμένα άτομα. Με το πρόσχημα ότι είναι μυστικός αστυνομικός, αστυνομικός της ασφαλείας, ζητούσε να δει το πορτοφόλι τους, λέγοντας ότι είχε πληροφορίες ότι τους έχουν δώσει ρέστα πλαστά χαρτονομίσματα. Από ωφέλεια λοιπόν τα ηλικιωμένα άτομα του έδειχναν το πορτοφόλι, αυτός το άρπαζε και τρεπόταν σε φυγή. Είχαμε